centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλή εβδομάδα. Τι κάνει η λυθιά μας, καιρό έχουμε να σας δούμε. Μια χαρά. Έχουμε καιρό να σας δούμε. Σε περιμένω τις Τετάρτες να έρθει. Είναι από αυτά που μας έχουν λείψει μέσα σε αυτό το διάστημα. Ναι, δηλαδή, ναι. Η σε καλή παρέα κάθε Τετάρτη να είμαστε και στη Λυθιά μεταξύ άλλων. Έχω πληροφορίες. Τι? Ότι θα έχω πληροφορίες ότι κάποια Τετάρτη θα έρθει. Κάποια Τετάρτη θα έρθω, ναι, όντως. Κάποιος μου είπε με τον Νατσούλη θα έρθει. Θα έρθουμε κάποια Τετάρτη λοιπόν να ξαναρχίσουμε λίγο τη συνήθειά μας την καλή. Έτσι. Τώρα, κύριε Σαμαρά, πήρατε μια απόφαση ανεξαρτοποίησης. Ναι, είναι γεγονός. Διάβασα νωρίτερα και τους λόγους. Ήταν τόσες πολλές οι διαφωνίες με την ομάδα που σας οδήγησαν σε αυτό. Κάνατε πολλή υπομονή. Τι ακριβώς συνέβη όλο αυτό το διάστημα? Γιατί όσοι σας ξέρουν, ξέρουν ότι δεν είναι καινούριο αυτό το θέμα. Ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο το σκέφτεστε αρκετό καιρό. Ναι. Κοίταξε κύριε Νατσούλη, εγώ είμαι 5 τετραετίες εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος. Απλά ένιωθα στο περιθώριο, στην άκρη. Δεν συζητούσαμε για θέματα, για προτάσεις. Γι' αυτό και εγώ έκανα μόνος μου καμιά φορά, βέβαια βγαίνοντας και μπροστά από την κυρία Σπύρου, το οποίο δεν ήταν σωστό, αλλά αναγκαζόμουν να το κάνω. Ναι. Αφού δεν μπορούσαν οι προτάσεις να περάσουν μέσα από την ομάδα, το έκανα μόνος μου. Ένιωθα ότι είμαι παραγωνισμένος. Μετά, δεν γίνεται να έχεις έναν έμπειρο δημοτικό σύμβουλο και να τον αγνοείς. Έπρεπε να με αξιοποιήσει με όποιον τρόπο είναι κατάλληλα. Απλά τα είχατε συζητήσει αυτά τα προβλήματα με την κυρία Σπύρου, με τους υπόλοιπους της ομάδας? Κοίτα, πριν κάνα 8 μήνα, της είχα πει ότι θέλω να φύγω από την ομάδα. Εν πάση περιπτώσει, έκανε υπομονή, μου είπε θα αλλάξει και δεν άλλαξε τίποτα. Τώρα ίσως και με την πανδημία του κορονοϊού. Ξέρετε τι γινόταν. Μισή ώρα πριν το συμβούλιο μου ανακοίνωνε τα θέματα. Αυτό και αυτό θα πούμε. Βέβαια, εγώ έλεγα ότι ήθελα εγώ. Είναι αδύνατο εγώ να δεχτώ να με πει κάποιο αυτό θα κάνει, αυτό θα κάνει. Όχι, αλλά συνηθίζεται κάθε ομάδα να έχει μια γραμμή. Αυτό εννοούμε ίσως. Να έχει μια γραμμή πριν από τα δημοτικά συμβούλια για το τι θέση θα κρατήσουν σαν ομάδα. Ωραία, δεν γινόταν αυτό. Σας λέω, αυτό που γινόταν αυτό ήταν. Ειδικά τώρα με το κορονοϊό, ένα τηλέφωνο μια ώρα πριν το συμβούλιο. Ναι. Εδώ όμως στην επιστολή σας, κύριε Σαμαρά, της ανεξαρτοποίησης λέτε και κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ πολύ αιχμηρά για την ομάδα. Λέτε παραδείγματος χάρη τοξική αντιπολίτευση. Δεν θέλατε την τοξική αντιπολίτευση. Πιστεύετε ότι αυτό που κάνατε ήταν τοξική αντιπολίτευση, αυτό που γίνεται? Κοίταξε κύριε Νατσούλη, εμένα με ενδιαφέρει να ακούω προτάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, να ακούω προτάσεις για έργα ευρωπαϊκά, για μεγάλα έργα που θα αλλάξουν την Καστοριά. Τώρα να ασχολείσαι με 2 θέματα, 2 χρόνια δεν λέει και τίποτα. Ναι. Θεωρείτε και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αντιπολίτευση, όχι? Και τον τρόπο. Και τον εγώ τρόπο. Παράδειγμα, σαν δημοτικό σύμβουλο δεν είχα καμία ενημέρωση ποτέ. Ούτε για το λατομείο, ούτε για το ένα, για τα πάντα. Μηδέν. Ό,τι μαθαίναμε από το ραδιόφωνο το δικό σου και από άλλα ραδιόφωνα. Καμία ενημέρωση. Ούτε από τις επιτροπές, ούτε από πουθενά. Ούτε από την Οικονομική Επιτροπή, που η Οικονομική Επιτροπή είναι το πιο δυνατό εργαλείο του Δήμου. Ναι. Χαμπάρι δεν είχαμε από τίποτα. Άρα λοιπόν όλο αυτό σας οδηγεί να πείτε εγώ πια από εδώ και πέρα ανεξάρτητο. Σίγουρα θα ακούσετε όμως και το άλλο. Επειδή πολύ πρόσφατα είχαμε την παρέτηση από Δημοτική Σύμβουλο της κυρίας Χριστάκη από την ίδια ομάδα. Για λόγους όμως υγείας. Έτσι. Σας ενημερώνω κύριε Νατσούλη ότι είναι εξαίρετη Δημοτική Σύμβουλο. Ναι, πραγματικά. Με πάθος μεγάλο για να προσφέρει, να μάθει, να ρωτήσει. Και λυπάμαι πολύ που. Παρετήθηκε όμως. Μπορώ να πω το ίδιο και για εσάς. Γιατί δεν παραιτηθήκατε κι εσείς, κύριε Σαμαρά, αφού είχατε αυτές τις διαφωνίες, να παραδώσετε την έδρα στον επόμενο της ομάδος και ανεξαρτοποιήστε? Αυτό το ακούμε πολλές φορές και όταν έχουμε αντίστοιχα και για τους βουλευτές κάποια ανεξαρτοποίηση. Πάντα οι αρχηγοί φωνάζουν. Αν λοιπόν σας πούν, κύριε Σαμαρά, αν σας πει η κυρία Σπύρου ότι έπρεπε να παραιτηθείτε και όχι να αναξαρτοποιηθείτε και να παραδώσετε την έδρα σας στον επόμενο του συνδυασμού. Ναι. Η λογική είναι ότι εκλεγήκατε με τον συνδυασμό και γι' αυτό οι αρχηγοί συνήθως ζητάνε την έδρα. Το σέβομαι αυτό ότι εκλέχθηκα με τον συνδυασμό της κυρίας Σπύρου
Και ενώ ήθελα να παραιτηθώ νωρίτερα, δεν το έκανα, περίμενα. Αλλά ξέρετε, κύριε Παραρρηγό, πιστεύω έχω να δώσω στο Δήμο Καστοριάς. Έχω προτάσεις πολλές, τις οποίες άρχισα να τις συζητάω λίγο και με τον Δήμαρχο. Δεν θέλω εγώ να κάνω αντιπολίτευση κακή. Ως τώρα δεν έχω πει ποτέ να μην γίνει κάποιο έργο, μόνο προτείνω καινούργιο. Λέω από τα 10 που θα προτείνω, ένα-δυο μπορεί δηλαδή, να αρέσει. Δηλαδή, μισό λεπτό, εσείς ήταν σε μια διαδικασία και της λογικής μάλλον, ότι όπου και αν είναι ο καθένας, είτε στην πλειοψηφία είτε στη μειοψηφία, ο σκοπός πρέπει να είναι προτάσεις και έργα έτσι, για ακριβώς, το καλό κύριε, του τόπου. Έτσι, μόνο προτάσεις. Του κόσμου δεν τον ενδιαφέρει αν έφυγε ο Σαμαράς, αν είναι η Σπύρου. Το κόσμο θέλει προτάσεις και έργα. Να μπορούμε να βελτιώσουμε τα πάντα εδώ στην Καστοριά. Τα χρήματα να τα βάζουμε σε παραγωγικές διαδικασίες, ο κόσμος να μπορεί να ζήσει. Για να το καταλάβουμε όμως καλά, οι προτάσεις που κάνατε για τα έργα δεν ήταν σύμφωνες, δεν ήταν σύμφωνη η ομάδα σας, δηλαδή. Μα δεν βρισκόμασταν με την ομάδα. Πού να τις κάνω τις προτάσεις. Και αναγκαζόμουν να τις κάνω μόνος. Έπαιρνα το λόγο και έλεγα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν κάνω το τεχνικό πρόγραμμα, βάλτε και αυτό, βάλτε και αυτό, βάλτε και εκεί. Είπατε ότι κάποιες προτάσεις για έργα τις έχετε ήδη συζητήσει με τον Δήμαρχο. Έχετε προσεγγίσει τον Δήμαρχο για τα έργα ή μπορούμε να δούμε αργότερα ενσωμάτωσή σας στην ομάδα Κορεντσίδη? Όχι, όχι. Αν και δεν νομίζω δεν προβλέπεται αυτό. Δηλαδή δεν προβλέπεται κάποιος σύμβουλος να μπορεί να πάει σε μια άλλη ομάδα. Κύριε Ρατσούλινα, αλλά απλά να σας πω. Ότι εγώ φώναζα στο Δημοτικό Συμβουλίο το φράγμα του Νεστορίου να το κάνουν σημαία. Και ο Δήμαρχος με δικαιώνει. Προχθές που συναντήθηκα μαζί του, με έδειξε τα ραντεβού που έχει κλεισμένα με υπουργούς και με τον Μητσοτάκη για αυτό το έργο. Αυτό είναι μια δικαίωση για μένα. Ο ίδιος μιλούσαμε με τον Δήμαρχο. Πρωτίστως, επειδή πολύ πρόσφατα είχαμε πάλι θέμα για το. Την προηγούμενη εβδομάδα, μάλιστα, συγκεκριμένα γι' αυτό. Είναι πολύ κρίσιμη η χρονιά αν δεν έχουμε λύσει στο θέμα του εργολάβου, θα χαθεί και η φετινή χρονιά. Ναι, ναι. Με ό,τι και ξέρεις, και το φράγμα Νεστορίου δεν αφορά τον Νεστορίο, αφορά το Δήμο Καστοριάς περισσότερο. Έτσι ακριβώς. Και το Δήμο του Άργους αφορά. Γιατί αν ο κόσμος έχει λεφτά, θα ψωνίσει και από το Άργους πέντε πράγματα. Έτσι δεν είναι. Μα είναι το έργο με το οποίο όλοι ασχολούνται τα τελευταία τουλάχιστον. Δηλαδή ασχολούμαστε από το 90 για να πω την αλήθεια. Έτσι, έτσι. Άρα λοιπόν έχουμε φτάσει 2021 και όλοι μπορούν να καταλάβουν τι έχει γίνει. Πρέπει κύριε να το κάνουμε. Και πόσο έχει γίνει. Αλλά είναι το μεγαλύτερο έργο αναπτυξιακό του νομού μας αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Έτσι, έτσι. Πρέπει όλοι οι δήμαρχοι να το κάνουν σημαία. Γιατί δεν θα ωφεληθεί τον Ιστόριο τόσο όσο θα ωφεληθεί ο Δήμος Καστοριάς. Ναι. Τώρα. Αυτή την επιστολή την κοινοποιήσατε, την στείλατε μάλλον στον κύριο Μηταλίδη από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι? Ναι, ναι. Πήγα στο γραφείο του και εκεί την καταθέσατε. Και από το αύριο δεν έχει Δημοτικό Συμβούλιο, κάνω λάθος? Αύριο έχει. Αύριο θα είστε, δηλαδή θα είναι η πρεμιέρα σας ως ανεξάρτητος Δημοτικός Συμβούλος. Ναι, ναι. Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η παρέτησή σας, έχει επικοινωνήσει μαζί σας η κυρία Σπύρου ή κάποιο άλλο μέλος της ομάδος? Ή πριν στείλετε την επιστολή στον κύριο Μηταλίδη, ενημερώσατε την κυρία Σπύρου? Με έπαιρνε τηλέφωνο καθημερινά, αλλά δεν απαντούσε. Δεν ήθελα να μιλήσω μαζί της. Γιατί όμως? Γιατί δεν υπάρχουν πλέον κοινά σημεία, κύριε Νατσούλη, με την. Δεν θέλατε ούτε να μιλήσετε με την κυρία Σπύρου. Τι να πω. Τι να μ' αλλάξει η απόφαση? Η απόφαση δεν αλλάζει. Δηλαδή σας έπαιρνε απόφαση, κυρία Σπύρου, και δεν της απαντούσατε στα τηλέφωνα? Όχι, λέω την αλήθεια, δεν λέω ψέματα. Με έπαιρνε 2-3 φορές την ημέρα και δεν απαντούσε. Δεν ήθελα να μιλήσω. Μάλιστα. Αυτό όμως πιστεύετε ότι ήταν σωστό? Δεν έπρεπε ουσιαστικά να δώσετε και κάποιες εξηγήσεις? Από τη μία ήταν λάθος. Ναι. Είναι αγένεια αυτό το πράγμα που έκανα. Αλλά τι να πω, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ούτε μπορεί να με μεταπίσει να αλλάξω γνώμη. Τι να πω, δεν έχουν πλέον κοινά σημεία. Ο καθένας πιστεύω θα είναι και πιο αποδοτικό και για αυτήν και για μένα. Άρα εσείς θα αισθάνεστε πιο απελευθερωμένος στα Δημοτικά Συμβούλια? Σίγουρα. Τώρα θα λέω άνετα ό,τι πρόταση έχω θα την καταθέτω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Με πολύ μεγάλη άνεση, χωρίς να νιώθω ότι προσπερνά και αυτό δεν είναι σωστό να την προσπερνά. Αλλά εγώ δεν μπορούσα να λειτουργήσω σε τέτοιο περιβάλλον. Έχω μάθει αλλιώς. Έχω κάνει με δημάρχους, αξιόλογους δημάρχους, με τον Κιωσέ τον Αποστόλη, όπου το Δημοτικό Συμβούλιο πετούσε στην κυριολεξία. Και ξέρω πώς πρέπει να λειτουργεί ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα κατά τη γνώμη σας, τι λείπει από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού το θέτεται και από αυτήν την πλευρά? Κοίτα, εγώ πιστεύω, κύριε Νατσούλη, υπάρχει ανεπάρκεια σε προτάσεις και έργα. Δεν ξέρω τι γίνεται και με τους άλλους Δημοτικούς Συμβούλους. Για μένα αυτό είναι το Δημοτικό. Να κάνουμε προτάσεις από έργα. Να κάνουμε 50 προτάσεις και να επιλέξουμε τις 5 ή να τις κάνουμε έργα. Ή τα 10.
Λέτε ότι πρέπει όλες οι παρατάξεις να καθίσουν να συμφωνήσουν σε πέντε πράγματα και να φτάνουν να φτιάξουν μέχρι το τέλος της τετραετίας και μετά ας κρίνει ο κόσμος. Και όλοι να είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Να κάνουμε προτάσεις, να βοηθάμε τον Δήμαρχο για να πάει καλά. Πώς θα πάει καλά αλλιώς η Καστοριά, ο Δήμος Καστοριάς. Όλοι πρέπει να είμαστε μαζί δίπλα του. Βέβαια πάντα στα πλαίσια της λειτουργίας που πρέπει να έχουμε. Γιατί ο καθένας έχει ένα ρόλο. Η πλειοψηφία να κυβερνάει και η αντιπολίτευση να ελέγχει. Αυτός να ελέγχει και να προτείνει. Εγώ έχω κάνει πολλές προτάσεις. Και να προτείνει. Δεν έργα. Έχει κακό να προτείνει καθόλου μάλιστα. Ναι. Ειδικά όταν ψηφίζαμε το τεχνικό πρόγραμμα, πάντα έκανα προτάσεις. Πάντα 10-15 έργα πρότεινα κάθε φορά. Και σημαίνει συγκεκριμένα κάποιος μου είπε ότι ό,τι φαντασιώνεις έρχεσαι μας το λες. Ένα έργο πρέπει να το φανταστείς για να το υλοποιήσεις. Αυτά, εγώ πίστευα λέω από τα 20 που πρότεινα μπορεί να επιλέξουν τα 2-3 και να γίνουν έργα. Να βοηθήσω και εγώ προς αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό θα κάνω και στη συνέχεια. Μάλιστα. Οπότε θα δούμε την πρεμιέρα τη δική σας λοιπόν και ως ανεξάρτητος πια δημοτικός σύμβουλος αύριο. Αύριο που και πάλι θα γίνει μέσα από τηλεδιάσκεψη. Δεν θα υπάρχει δηλαδή η προσωπική επαφή με την κυρία Σπύρου ή τα άλλα μέλη. Με τα άλλα μέλη έχετε επίσης παράπονο ή μόνο με την κυρία Σπύρου έχετε? Όχι, κανένα παράπονο δεν έχω από τα άλλα παιδιά. Μάλιστα. Δεν έχω κανένα. Εγώ προσωπικά το παράπονο είναι η λειτουργία. Δεν έπρεπε έτσι να λειτουργεί τώρα. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα δεν ξέρω τι συζητάει με τα άλλα τα παιδιά, ρωτήστε και αυτό. Εμένα η άποψή μου είναι αυτή ότι ήμουν στην άκρη. Ίσως λοιπόν δεν... αύριο έστω και μέσα από το Zoom, μέσα από την πλατφόρμα, μέσα από το ίντερνετ που γίνεται τα δημοτικά συμβούλια ακόμη και θα δούμε μέχρι πότε. Ναι. Εκεί λοιπόν ίσως βρεθείτε με την κυρία Σπύρου. Θα την μιλήσετε εκεί ή όχι αύριο? Βεβαίως, δεν έχω πρόβλημα μαζί της, ούτε κακία την κρατά. Το πρόβλημα ήταν στα δημοτικά συμβούλια και σε αυτή πρότεινε ο καθένας. Δεν έχουμε την πρόβλημα. Κύριε Σαμαρά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Θα σας δούμε και ως ανεξάρτητο πια δημοτικό σύμβουλο. Αν και πιστεύω ότι ίσως η κυρία Σπύρου ζητήσει την παρέτησή σας για να παραδώσετε την έδρα. Θα το δούμε όμως αυτό. Ίσως βγάλει κάποια ανακοίνωση, κάποια έκδοση. Αν ζητήσει να παραιτηθώ, εμένα με εξέλιξε ο κόσμος της περιοχής. Την κυρία Σπύρου δεν την ήξερε κανένας. Όχι, δεν το ξέρω, λέω. Ίσως βγει κάποια ανακοίνωση ή κάποια δήλωση, κυρία Σπύρου. Θα δούμε μέσα στην πορεία της ημέρας. Ό,τι θέλετε, εγώ είμαι στην διάθεσή σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαμαρά. Να είστε καλά, κύριε Νατσούλη. Να είστε καλά. Θα τα πούμε από κοντά. Θα τα πούμε και από κοντά. Καλημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.